δεν μπορεί να παρακολουθούμε ως, να ακούμε ως σχολιαστές κυρίως τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, όταν πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της εμπλοκής της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση που επέλεξε να στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει στην πραγματικότητα αναλάβει τεράστιους κινδύνους για τη χώρα μας, να παρακολουθεί, υποτίθεται, ως αμέτωχη των ευθυνών αυτές τις εξελίξεις. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η κίνδυνη, γιατί η χώρα μας δεν είναι απλά, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά έχει ήδη εμπλακεί, και βεβαίως την ώρα που ταυτόχρονα η χώρα αναλαμβάνει πολύ μεγάλες ευθύνες και σε πολλά μέτωπα, γιατί παράλληλα με την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή είναι γνωστή η συμμετοχή της χώρας στην αποστολή όπλων και στην Ουκρανία. Ήταν πριν λίγες μέρες που ο βουλευτής του ΚΚΕ μίλησε για την αποστολή όπλων λευκού φωσφόρου, για το οποίο κάνουν ομερτά όλα τα άλλα κόμματα. Αποκαλύφθηκε ξανά ότι η χώρα μας έχει αναλάβει την ευθύνη να αποθηκεύσει στην Αλεξανδρούπολη κοντέινερ με επικίνδυνο οπλισμό, αμερικάνικο οπλισμό, που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχτηκαν να φυλάξουν στο έδαφος της. Καταλαβαίνετε ότι οι κίνδυνοι στους οποίους έχει εμπλέξει τη χώρα μας η κυβέρνηση είναι τεράστια, και στους οποίους δίνουν στην πραγματικότητα πράσινο φως και τα υπόλοιπα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που στην Ευρωβουλή στην πραγματικότητα ψηφίζουν αυτού του είδους τα πολεμικά Νομίζω ότι σενάρια. τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν διαφωνήσει, κυρία Κομινάκα. Θα δώσω την ευκαιρία στον κύριο Καραγκούνη να Την απαντήσει, γιατί αποστολή βλέπω όπλων ότι στην σημειώνει. Ευρωβουλή, σας πληροφορώ ότι έχει ψηφιστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από Μάλιστα. την Ελληνική Λοιπόν, Λύση. κυρία Κομινάκα, ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Επειδή ακριβώς οι ευρωεκλογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει πολιτική η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας κατά 90% των νομοσχεδίων που έρχονται και ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή, είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκών οδηγιών κλπ. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και στις ευρωεκλογές να ενισχυθεί το μόνο κόμμα που πραγματικά ασκεί μαχητική, ουσιαστική, συνεπή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί πίσω από κάθε έγκλημα που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός βρίσκονται πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί θα εντυπωσίαζε πραγματικά, επειδή τόση ώρα ακούμε αναλύσεις για το ποια είναι η διαφορά τα ποσοστά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, θα εντυπωσίαζε να δει κανείς τα ποσοστά της συμφωνίας τους στις ψηφοφορίες του Από την άλλη, Ευρωκοινοβούλιο, όμως, κυρία όπου Κομνηνάκα, 75% ψηφίζουν από μπορεί κοινού. κάποιος να σας πει γιατί δεν καρπώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τη δυσαρέσκεια Εμείς θεωρούμε από την ότι κυβερνητική υπάρχουν πολιτική που διεργασίες. εσείς Κοιτάξτε, να περιγράφετε. δείτε, ήδη και στις προηγούμενες εκλογές αποτυπώθηκε ένα ισχυρό ρεύμα αμφισβήτησης που ενίσχυσε το ΚΚΕ, και θεωρούμε ότι τώρα πραγματικά αυτό το 45% του κόσμου που εκφράζεται αρνητικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά ότι το μόνο κόμμα που πραγματικά αντιπολιτεύεται τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ΚΚΕ, και σε αυτό απευθύνεται. Και θεωρούμε ότι η δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση αυτής της τάσης που εκφράστηκε στις προηγούμενες εκλογές είναι απολύτως Θα ορατή. την Γιατί προσδιορίζατε, δηλαδή θα μιλούσατε για μία θέση δεύτερη ή τρίτη? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν αναφέρεται ποτέ ούτε σε ποσοστά και αριθμό θερμών, ότι μπορεί να πάει πολύ πιο πάνω, να ενισχυθεί πολύ περισσότερο η συμπόρευση με το ΚΚΕ και εκλογικά στις ευρωεκλογές. Πολύ περισσότερος κόσμος, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, γιατί για το ΚΚΕ σήμερα, αν θέλετε, και με την εκδήλωση που έγινε στον Περισσό με ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα, αυτό που το διακύβευμα, αν θέλετε, είναι ότι να πάνε να εκφραστεί οι αγωνιστικές διαθέσεις που εκφράζονται και στη χώρα μας
και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους λαούς για να μπορέσει να αποτελέσει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας. Γιατί και οι κίνδυνοι για τους οποίους μιλήσαμε προηγούμενα, της πολεμικής εμπλοκής που είναι υπαρκτή και πολύ σοβαρή για το λαό, έχουν κοινή ρίζα την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μάλιστα μόνο το 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 240 δις ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες για να ενισχυθεί η επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, για να ενισχυθεί το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Βάλτε μια τελεία. Και που όλα αυτά τα πληρώνουμε, αν θέλετε, και, έρχονται, και με την, τους κινδύνους της εμπλοκής, αλλά και με την ακρίβεια για την οποία χρησιμοποιούν, μάλιστα, μετά ως δικαιολογία, λοιπόν, οι χώρες για τα κυβερνήσεις για ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή.